Και πάμε στους alpha blockers. Alpha blockers και νυχτούρια. Υπάρχουν πολλές, αρκετές δημοσιευμένες μελέτες. Τα φάρμακα τα οποία κυριαρχούν στις μελέτες αυτές είναι τα αμυσουλοσίνη και στις χώρες της από Ανατολής κυρίως η ναυτοπηδήλη, η οποία δεν υπάρχει ακόμα σε εμάς. Τώρα αρχίζει να βγαίνουν και μελέτες με τη ψιλοδοσίνη. Εδώ λοιπόν με την αμυσουλοσίνη είναι μια μελέτη που συνέκρινε τους αυτούς που ανταποκρίθηκαν σε αυτούς που δεν ανταποκρίθηκαν, responders versus non-responders. Βλέπετε τις διαφορές στο νυχτερινό όγκο ούρο και στο δείκτη νυχτερινής πολυουρίας ήταν στατιστικά σημαντικές. Και φαίνεται ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης. Αρχικά υπήρχε η σκέψη ότι πιθανώς είναι καλύτερο να δίνεται το απόγευμα, τις απογευματινές ώρες οι alpha blockers, αλλά φαίνεται ότι και τις πρωινές ώρες πάλι με τον ίδιο μηχανισμό δρούνε. Φαίνεται ότι ουσιαστικά αποκαθιστούν κατά κάποιο τρόπο τον κυρκάδιο ρυθμό παραγωγής ούρων σε ασθενείς με κύπ και νυχτερινή πολυουρία. Δεν θα αναλύσω όλη αυτή την διαφάνεια λόγω χρόνου. Και τι γίνεται με την προστατεκτομή και την κύπ και την νυχτερινή και την νυχτουρία, συγγνώμη. Μια σχέση σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση του ICIRS σχετικά προβληματική. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν θετικά μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα. Αν θυμάμαι καλά, αυτή η μελέτη είναι στους 6 μήνες, που δείχνει σημαντική μείωση, σχεδόν μηδενισμό της νυχτουρίας μετά την προστατεκτομή, αλλά επίσης και βελτιώσεις στα ερωτηματολόγια του NQOL, που είναι η ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την νυχτουρία, αλλά και σε γενικότερα ερωτηματολόγια ποιότητα ζωής. Τι γίνεται στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Δύο μελέτες εδώ, συνοψισμένες. Βλέπετε ότι πριν οι άνδρες με νυχτουρία λιγότερα από 2 επεισόδια ήταν 35%. 3 χρόνια μετά την διουρηθρική είχαν ανεβεί στα 91%. Εντυπωσιακή η βελτίωση φυσικά. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι το 1 στους 3 ασθενείς είχαν χαθεί στον επανέλεγχο, άρα χάνουμε δεδομένα από αυτούς. Εδώ η άλλη μελέτη μας λέει ότι η νυχτουρία φαίνεται να ανταποκρίνεται λιγότερο καλά στη διουρηθρική προστατεκτομή σε σχέση με τα υπόλοιπα LATS. Και η μέση βελτίωση, το ένα μικρό κατηγορό, είναι ότι η μέση βελτίωση στη νυχτουρία είναι ένα επεισόδιο, την κατά μέσο όρο. Βέβαια, οι περισσότερες μελέτες είναι εκεί, γύρω στο 1 με 1,5 επεισόδιο, με οτιδήποτε χορηγήσετε, που δείχνουν μεταβολή. Αλφα αποκλειστές ή προστατεκτομή. Εδώ σύγκριση ταμυσουλοσύνης με διουρηθρική προστατεκτομή. Σε 72 σε 3 μέρες ημερολόγιο ούρησης, αξιολογήθηκαν νυχτουρία, όρεση διατάρρευκτου του ύπνου, το IPSS, η ποιότητα σχετικά με το, και ερωτηματολόγη σχετικά με την ποιότητα της ζωής σχετικά με την νυχτουρία. Επανέλεγχο σε 3 και 12 μήνες, φαίνεται ότι η διουρηθρική προστατεκτομή κερδίζει. Απ' τη μια τα αντιφλεγμονώδη μπορεί να είναι παράγοντας επιβαρυντικός για να χορηγήσουμε ίσως φαρμακευτική αγωγή. Απ' την άλλη όμως έχουν μελετηθεί σαν παράγοντας που μπορεί να βελτιώσει την νυχτουρία. Λοιπόν, εδώ με την χρήση δικλοφενάκης, νομίζω το βολταρένι είναι δικλοφενάκι, έτσι, έναν εικονικού φαρμάκου, σύντομες μελέτες, 2-2 εβδομάδες crossover με νυχτερινή λήψη. Το 35% των ασθενών ανέφεραν βελτίωση, εδώ βλέπετε τις βελτιώσεις. Βέβαια, δεν είναι εντυπωσιακές. Από βασικά 2,8 ή 2,7 έπεσε στο 2,3, αλλά παρόλα αυτά, αυτά ήταν στατιστικά σημαντικοί. Ο φόβος με τα αντιφλεγμονώδη είναι ότι μπορεί να κάνουν την περίφημη κατακράτηση υγρών. Ωστόσο, φάνηκε από την ανάλυση των ημερολογίων ότι περισσότερο κάνουν και αυτά ανακατανομή της 24ωρης παραγωγής ούρων παρά την κατακράτηση των υγρών. Εδώ έβαλα αυτή τη μελέτη με το σελεκοξίπ, η οποία είναι η πιο εντυπωσιακή περιέργως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Είπα προηγουμένως ότι οι μεταβολές συνήθως είναι εκεί μέχρι 1,5 επεισόδιο νυχτουρίας στη φορά, στις μελέτες. Εδώ είχε μια εντυπωσιακή μεταβολή από τα 5 και κάτι στα 2,5 στην ομάδα του ενεργού θεραπείας. Με το 70% των ασθενών να δηλώνουν εντυπωσιακή ανταπόκριση. Βέβαια, λόγω της φύσης του φαρμάκου, η μελέτη δεν μπορούσε να κρατήσει πάνω από ένα μήνα και γενικά είναι δύσκολο να χορηγούμε αντιφλεγμονώδη για μεγάλο διάστημα. Και ερχόμαστε στα αντιμουσκαρινικά που πολύ πιθανώς θα χορηγούσατε. Λοιπόν, αυξανόμενα δεδομένα, μεγάλος αριθμός μελετών, αλλά κάποια αντικρουόμενα αποτελέσματα έχουμε.
Και εδώ με τα ένα από τα πιο μελετημένα φάρμακα, τα δύο πιο μελετημένα, η σολιφενακίνη και το τεροδίνη. Ξεκινάμε με τη σολιφενακίνη. Σε αυτή τη μελέτη που ήταν σε 638 ασθενείς, αλλά με χαμηλές δόσεις σολιφενακίνης, 2,5 και 5 μιλιγκράμμ, δεν είχαμε μεταβολή στατιστικά σημαντική στα επίπεδα της νυκτουρίας. Αντίθετα, σε μια μελέτη 962 ασθενών στην Ιαπωνία, η σολιφενακίνη βελτίωσε, λέει, τους χαρακτήρες του ύπνου σχετικά με νυκτουρία, αλλά βλέπετε ότι οι περισσότερες βελτιώσεις αφορούν τη μεγάλη δόση των 10 μιλιγκράμμ. Και η μείωση είναι πάλι μια οριακή της τάξης του μισού επεισοδίου κατά μέσο όρο. Αύξηση διάρκειας αδιατάρακτου ύπνου και βελτίωση ποιότητας ζωής σε σχετική με τον ύπνο. Η τολτεροδίνη. Και εδώ έχουμε μείωση των επεισοδίων της νυκτουρίας που σχετίζονται με τη σοβαρή επιτακτικότητα. Δύο μελέτες, πολύ μεγάλη αριθμή ασθενών. Ωστόσο, φαίνεται ότι απλή επανεκπαίδευση της ουροδόχου κύστης με παράταση, ας πούμε, των μεσαντιαστημάτων ούρησης ήταν εξίσου αποτελεσματική με την τολτεροδίνη σε αυτή τη μελέτη. Άρα, λοιπόν, έχουμε λίγο αντικρουόμενα αποτελέσματα. Και ερχόμαστε στην αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου. Εδώ, καταρχήν, με φάρμακα. Μελατονίνη, που λειτουργεί ως υπναγωγό, έναντι της ριλφαμαζόνης, που είναι υπνοτικό. Εξίσου αποτελεσματικά βραχυπρόθεσμα στη μείωση της νυκτουρίας. Και εδώ μια άλλη μελέτη, η ζολπιδέμου, που είναι υπνοτικό, βελτίωσε σημαντικά την νυκτουρία, τα συμπτώματα ούρησης και τα IPSS, άντες που δεν ανταποκρίνονται σε αλφα αποκλειστή. Και λίγο για την αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας, το sleep apnea syndrome, στους ηλικιωμένους. Βλέπετε ότι με τη χρήση της θετικής continuous pressure, positive airway pressure, έτσι, έχουμε όλες αυτές τις γενικότερες βελτιώσεις, αυξημένη εγρήγορση, βελτίωση εγκεφαλικών λειτουργιών που σχετίζονται με γνωστικές λειτουργίες, με μνήμη, εκτελεστικές λειτουργίες και αυτό που ενδιαφέρει εμάς, η μείωση των επεισοδίων της νυκτουρίας. Δυστυχώς και εδώ έχουμε πολύ λίγες δημοσιευμένες μελέτες και απουσία ελεγχόμενων μελετών σχετικά με τη χρήση CPAP και νυκτουρίας. Εκείνο που με εντυπωσίασε σε αυτή τη μελέτη και ίσως θα ήθελα και την κριτική από την κυρία Πατάκα, είναι εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ επεισοδίων νυκτουρίας στο σπίτι και στο εργαστήριο. 2,5 έναντι 1,1. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως με τη χρήση του CPAP είχαμε στατιστικά σημαντική βελτίωση της νυκτουρίας. Εδώ η στήλες είναι ανάλογα με τη βαρύτητα της αναπνευστικής δυσχέρειας των ασθενών αυτών και στις δύο κατηγορίες βαρύτητας πάντως και στις πιο ελαφρές και στις πιο βαριές καταστάσεις φαίνεται να είναι αποτελεσματικό. Και πλησιάζοντας να κλείσω, ένας προτινόμενος αλγόριθμος από τον Van Κέρεμπρο και τους συνεργάτες του, το 2010, υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι. Το ιστορικό, εργαστηριακές εξετάσεις, κλινική φυσικά εξέταση, βλέπετε ότι όλα καταλήγουν σημαντικά στο να δώσουμε ημερολόγιο ούρησης. Δεν αρκεί να καταγράφουμε όγκους αποβαλλόμενων ούρων συνολικούς. Θέλουμε ουρήσεις, καταγραφή ποσότητας ούρησης αναούρηση. Θέλουμε και πρόσληψη υγρών και ώρα πρόσληψης υγρών για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα από τους ασθενείς μας. Και φυσικά να καταγράφουμε και τις νυχτερινές τους ουρήσεις και τα αντίστοιχα το βράδυ. Πόσα από αυτά οφείλονται σε άτομα τα οποία πίνουν πάρα πολλά υγρά και δεν το γνωρίζουμε, πόσα από αυτά είναι σε μείωση της χωρητικότητας του ουροδόχου κύστης, δηλαδή ουσιαστικά σε υπερδραστήρια κύστη, πόσοι από αυτούς έχουν νυχτερινή πολυουρία, πόσοι έχουν 24-ωρη συνολική πολυουρία, για να ξέρουμε πώς θα τους κατευθύνουμε. Έτσι λοιπόν, βλέπετε εδώ 24-ωρη πολυουρία, λίγο πολύ καταλήγουν στον ενδοκρινολόγο. Νυχτερινή πολυουρία, όπως είπαμε, όπως ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Αθανασόπουλο, 20-33% ανάλογα με την ηλικία. Πρώτα συμβουλές για την τροποποίηση των συνηθιών ζωής και μετά η κύρια φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να συστήνει δερμοπρεσίνη, όπως ακούσατε, σε άτομα κάτω των 65 ετών. Μετά εμπλέκονται διάφορες ειδικότητες ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση που έχουμε συμπτώματα αποθήκευσης, έτσι, πάλι μεταβολές των συνθηκών ζωής και εδώ βάζουν αλφα blockers άμα υποπτευόμαστε από υποκυστικό κόλλημα, αντιχολυνεργικά εφόσον έχουμε συμπτώματα OAB. Και τέλος, άλλα προβλήματα, προβλήματα ύπνου, καρδιολογικά, γυναικολογικά κτλ. Κατευθείαν βλέπετε παραπομπή στις αντίστοιχες ειδικότητες γυρογυναικολόγους, γυριάτρους ή ειδικούς του ύπνου.
Συμπερασματικά, η αντιμετώπιση της νυκτουρίας πρέπει να είναι αιτιολογική και μπορεί να απαιτεί συνεργασία περισσότερων ειδικοτήτων. Είναι καλό να μην το ξεχνάμε αυτό. Μεταβολές του τρόπου ζωής και των συνθηκών ύπνου συστήνονται, αν και χωρίς να έχουν σοβαρή βάση δεδομένων. Η δεσμοπρεσίνη φαίνεται να είναι αποτελεσματική στη μείωση της νυκτουρίας ανεξάρτητα αιτιολογίας, βελτιώνοντας παράλληλα τις παραμέτρους του ύπνου. Ωστόσο, θα πρέπει από πριν να είμαστε καλυμμένοι και για εμάς και για τους ασθενείς μας φυσικά, να αναγνωρίσουμε παράγοντες κινδύνου υπονατριεμίας. Τόσο η φαρμακευτική όσο και η χειρουργική θεραπεία της ΚΙΒ βελτιώνει μακροπρόθεσμα τη νυκτουρία. Οι αλφα μπλόκερς, παρέλειψα να τους πω, επίσης είναι αποτελεσματικοί. Πολλές, αλλά όχι όλες οι μελέτες στηρίζουν τον ρόλο των αντιμουσκαρινικών. Και τέλος, περισσότερα δεδομένα απαιτούνται για τον ρόλο των αντιφλεγμονωδών παραγόντων και της αντιμετώπισης διαταραχών ύπνου στον έλεγχο της νυκτουρίας. Σας ευχαριστώ.